είσαι κι αν δεν είσαι του δημαρχού παιδί. Του δημαρχού παιδί. Τέλειο να σε φιλήσω κι ας κάνω φυλακήν. Τα ριάλια, 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 τα σελήνια μονά και διπλά. Τα μονόλυρα, πεντόλυρα και πούντα, ο πλεζεβέγγις που τάσσει στην πούγκα. Εσύ είσαι ο καθρέφτης, το καθαρό γυαλί. Το καθαρό γυαλί. Που φέγγει στην Ευρώπη και στην Ανατολή. Τα ριάλια, 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 τα σελήνια μονά και διπλά. Τα μονόλυρα, πεντόλυρα και πούντα, ο πλεζεβέγγις που τάσσει στην πούγκα. Σου πω, μάνα μου να σ' αρέσει. Μάνα μου να σ' αρέσει. Πως είσαι αγγελικό κορμί και δαχτυλί είναι μέσιν. Τα ριάλια, 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 τα σελήνια μονά και διπλά. Τα μονόλυρα, πεντόλυρα και πούντα, ο πεζεβέγγις που τάσσει στη μούγκα. So far. Ocas once more, he's done well. This is the very willing Rainer Rauffman. Debut at 35 years of age. Well, he's misjudged it. Now Ocas is going to try something. Well, that is a sensational goal. Not only in its execution, but in what it might potentially mean here. The European champions are a goal down. And the scorer is Yanis Ocas. They left themselves open, they have done on a couple of occasions, and it was Makélélé who misjudged the header, but what about that? Sweeter than a sand wedge. Στο 41 όμως ο Γιαννάκης Ocas έστειλε την παλασταδίθια και οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα στο σκορ. Η καλύτερη αμυντική προσπάθεια στο παιχνίδι μέχρι τώρα και να και η κόντρα από αυτή την προσπάθεια με τον Ριβάλντο. Δεν έδωσε στον Ocas, ναι ο Γιάννης Ocas σε θέση για γκολ, η τρίπλα το σουτ γκολ! Γκολ από τον Γιάννη Ocas! 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 21 το λεπτό του πρώτου μηχρόνου. Ο Γιάννης Ocas πάει την ευρωπαϊκή ατυχία του. Και κοιτάξτε τι γίνεται στο στάδιο Καραϊσκάκη με τη συμπλήρωση του ημιώρου. Μία επίθεση που ξεκίνησε και τελείωσε ιδανικά από τον Ολυμπιακό. Αλλά θα πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε ότι το 50% οφείλεται στο Θανάση Κοστούλα. Δείτε σου πάλι τον γκολ. Ο Ριβάλντο έξω έχει μπαλιά για τον Ocas. Φανταστική τρίπλα. Το σουτ στη δεξιά γωνιά, καταπληκτικό γκολ για τον Ολυμπιακό. 1-0 στο 30 λεπτό και πάλι εδώ η έξοχη κίνηση από τον Ocas. Έσπασε η γκαζεμιά του. Είδατε πώς, πώς πανηγύρισε τον γκολ. Δείτε το και ξαναδείτε το. Το γκολ αυτό χωρίζει αυτή την ώρα τον Ολυμπιακό από τη Σωσό στο στάδιο Καραϊσκάκη, ενώ έχουμε νεύρα εκεί με τον Ζαϊρή. Ξαναείδατε τον γκολ και να και... Ρομάριτς, Καστίγιο, Ταραλίδης, Ocas. Το σούτ με δύναμη, μπάλα κοντράρι στα δίχτυα, 3-1. Δεν ξέρω αν ήταν το τελευταίο γκολ του Γιάννη Ocas στον Ολυμπιακό, θα το πει ο ίδιος όταν είδα του Κύπριου. Μπάλα σίγουρα έχει βρει. Δεν συνεχίζει να κάνει ωραία πράγματα στη λίγα. Ξανά η παλιά για τον Τζόρτζεβιτς, η σέντρα του πολύ καλή, 4-0. Εδώ είναι και η καλή σέντρα του Τζόρτζεβιτς αλλά και η εξαιρετική κίνηση του σέντερφορ που πρέπει να είναι στο πρώτο δοκάρι. Ο
Βρήκε στόχο. Βρήκε όμως τον Μιλίνκοβιτς σε απόκρουση από τους παίκτες αρχής. Αριστερά για τον Χαραλάμπους. Η σέντρα μόνος ο Κάς. Ο Κάς αποφεύγει με έντεχνο τρόπο τον αμυντικό. Τον Χρυσάκη Γεωργίου και τον Μιλτιάδους. Πάσα με τα δίχτυα. Δεν δυσκολεύεται και 3-0 για την ανόρθωση. 19 λεπτό δεύτερου ημιχρόνου. Η ωραία ενέργεια από τον ΟΚΑ φέρνει και το τρίτο γκολ για την ανόρθωση.